6 Φεβρουαρίου ξεκινά η εβδομάδα και το ανατρεπτικό είναι εδώ μαζί σας. Χιονιά μας λέγανε, χιονιά δεν είδαμε, τουλάχιστον στην έκταση στο βαθμό που μας απειλούσαν. Μετεωρολόγοι, κυβέρνηση, περιφέρειες, περιφερειάρχες, πρωθυπουργοί, υπουργοί. Αυτό το πράγμα το περιμέναμε, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται κλίμα τρομοκρατίας στον κόσμο. Έχουν κάνει βέβαια τις πρόβες τους, έτσι, με την πανδημία 2 χρόνια. Αυτό που έκαναν στην κοινωνία ήταν μια πρόβα για να δοκιμάζουν τις αντοχές μας, να μειώνουν τις αντοχές μας με πρώτη ευκαιρία ξανά, μανά τα ίδια. Λοιπόν, αυτό το οποίο έγινε απέδειξε πέραν αυτού την ανικανότητα του κράτους, της κυβέρνησης, διότι ανίκανη να προλάβει, να προβλέψει, να πάρει μέτρα ό,τι χρειαζόταν εν πάση περιπτώσει, βρήκε τη λύση, κάτσετε σπίτι, μην πάτε πουθενά, κλειστείτε μέσα, για χιόνι καθόλου, 2 χιλιοστά, σε ορισμένες περιοχές βεβαίως και στα βόρεια προάστια εδώ έχει πέσει χιόνι, αλλά όχι, ξαναλέω, στην έκταση αυτή. Και όχι μόνο αυτό, την ώρα που η κοινωνία, η αγορά, η οικονομία, οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι έχουν τα προβλήματά τους, η Βουλή έκλεισε. Κλείσαν τη Βουλή, κυρίες και κύριοι, σήμερα, με απόφαση, λέει, του Προεδρείου τους, του κ. Τασούλα, του κ. Μητσοτάκη στην πραγματικότητα, της κυβέρνησης. Κλείσαν τη Βουλή χωρίς ίχνος χιονιού στην πραγματικότητα στο κέντρο της Αθήνας. Θα δούμε και το βίντεο. Και το ερώτημα που γεννάται είναι το εξής. Τη Βουλή την κλείσανε. Τα λεφτά, το μισθό θα τον πάρουν για σήμερα. Δεν πρέπει να τους αφαιρεθεί η αναλογία, αφού οι κύριοι και οι κυρίες εθνοπατέρες και εθνομητέρες δεν πήγαν στη δουλειά τους. Ξέρετε πολλούς εργαζόμενους οι οποίοι δεν πάνε στη δουλειά τους και πληρώνονται όπως πληρώνεστε εσείς και αδρά κιόλας. Δεν είναι λαϊκισμός, είναι πραγματικότητα. Διότι όλα τα πράγματα έχουν τα όρια τους. Να πω την καλησπέρα μου στους συναδέλφους με τους οποίους θα τα δούμε όλα αυτά και μετά να δούμε και το βίντεο, το κουμέντο. Καταντάνα είναι το κουμέντο. Να δούμε τη Βουλή κλειστή, αλλά απ' έξω χιόνι μηδέν. Καλησπέρα στο Γιάννη Σκάλκο. Καλησπέρα, Ανδρέα. Ευχαριστούμε. Ξεπούλησαν τις χιονοαλυσίδες οι άνθρωποι και οι έμποροι και καταστηματάρχες που περίμεναν δουλειά σήμερα Δευτέρα δεν έκαναν δουλειά γιατί έμειναν με τις χιονοαλυσίδες οι υπόλοιποι, όλοι εμείς, στο σπίτι. Μάλιστα. Και η πλάκα, τώρα πλάκα σε εισαγωγικά, Νίκο Τσαμτσίκα, είναι ότι πολλά περιπολικά κάνανε ελέγχους για αλυσίδες. Και δεν είχαν αλυσίδες. Να έχουν δεν αλυσίδες. Θα μου πεις. Στην κατάσταση που έχουν χωρίς υποδομές, χωρίς υλικό, χωρίς προσωπικό, χωρίς εκπαίδευση τα σώματα ασφαλείας, μπορεί το να είναι και πολυτέλεια για αλυσίδες. Νίκο Τσαμπτσίκα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, το λιγότερο είναι αλυσίδες. Για φανταστείτε τώρα που δεν έχουν και καύσιμα να κινηθούν, ή δεν έχουν παλιά λάστιχα ή δεν έχουν τιμόνια. ο κύριος Καραμαλής, ο υπουργός μεταφορών, γιατί για τον άλλον δεν το συζητάμε, εντάξει, τον πρώην πρωθυπουργό. Ο άνθρωπος δεν ασχολείται πια. Ψήφισε και ό,τι του είπε η κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα στην πρόταση μορφής. Παρακαλώ, ο κύριος Καραμαλής, ο υπουργός μεταφορών και υποδομών, αντί να ασχοληθεί με τους εργολάβους να φροντίσουν να έχουν πάρει προληπτικά τα μέτρα που έπρεπε, κυνηγούσε τον κόσμο για τις αλυσίδες. Να μην το πω και αυτό. Πάμε να δούμε το βίντεο για να πάμε στα θέματά μας. Πάμε να δούμε το βίντεο από τη Βουλή. Πάμε, παρακαλώ. Το κέντρο της Αθήνας, κυρίες και κύριοι, η Βουλή, η πλατεία Συντάγματος, ίχνος χιονιού, αν έπεσε σε κάποιες εκεί στα Εξάρχεια, στο κέντρο, πάνω στα αυτοκίνητα, στις οροφές των αυτοκινήτων, λίγο χιόνι, ζήτημα είναι. Λέω όχι στο κέντρο, στο Σύνταγμα, παραπέρα, στην Ακαδημία, παρακάτω κλπ. Τίποτα, κυρία. Τίποτα, κυρίες και κύριοι. Ντροπή και έσχος. Όσοι ήταν τα βόρεια προάστια το φέραν το χιόνι. Αυτό και το χιόνι που το λίγο που αν υπήρχε, υπήρχε επειδή στα αυτοκίνητα που το είχαν στις θέσεις ήταν άνθρωποι που έχουν έρθει τα βόρεια προάστια. Ντροπή και έσχος. Πάμε στα θέματά μας γιατί η κοινωνία έχει μεγάλα προβλήματα. Αλλά οι εκπρόσωποι αυτούς που ψηφίζουμε και θα ψηφίσουμε σε λίγες εβδομάδες, οι πολλοί εξ αυτών τουλάχιστον, είναι στην κοσμάρα τους. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους αγρότες, κυρίες και κύριοι. Μέσα σε αυτή την κατάσταση έχουμε τους αγρότες σε κατάσταση τρέλας, πανικού, απόγνωσης με όλα αυτά που συμβαίνουν. Να πούμε την καλησπέρα μας στον κύριο Αθανάσιο Διαμαντίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Ορδέας και Λεγάνης Βεγορίτιδας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Αντιπρόεδρος.
Σας αναβαθμίσαμε λίγο, αντιπρόεδρος. Λοιπόν, κύριε Διαμαντίδη, δεν θέλω να μου σχολιάσετε αυτό που είπαμε, που δείξαμε προηγουμένως, την ώρα που η κοινωνία, εσείς οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, βρίσκεστε σε κατάσταση συναγερμού, οι κύριοι της Βουλής συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται. Θέλω να πάμε κατευθείαν στο θέμα. Τι γίνεται λοιπόν με τις κινητοποιήσεις σας, με τα προβλήματα, με την κατάσταση που υπάρχει, θέλω να μας πείτε. Να δούμε προηγουμένως ένα μικρό απόσπασμα από τις κινητοποιήσεις και από τη συγκέντρωση των αγροτών. Το βίντεο. Το βίντεο και τις φωτογραφίες. Εδώ είμαστε. Βλέπουμε λοιπόν τις φωτογραφίες και το βίντεο θα το δούμε αμέσως μετά. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν με τις κινητοποιήσεις και τα προβλήματα, την ουσία των προβλημάτων, κύριε Διαμαντίδη. Κύριε Καψαβέλη, θέλω να σας ενημερώσω, να σας πω το εξής. Όταν τα τρακτέρ σταματάνε τις εργασίες από το χωράφι και από τους στάδους... Εδώ βλέπουμε αποσπάσματα το βίντεο. Είδαμε τις φωτογραφίες, βλέπουμε και το βίντεο. Ελάτε, κύριε Αντιπρόεδρε. Ακριβώς. Είναι από την ημέρα στην οποία έγινε ένας συμβολικός αποκλεισμός της οδού Κοζάνης Φλόρινας Νίκης, όπου το μπλόκο μας είναι για 7η ημέρα και παραμένουμε νυχτημερών εκεί. Ναι. Μπορώ να σας πω ότι πριν από λίγο που έφυγα από τον μπλόκο για να έρθω για να κάνουμε ήρεμα τη συζήτησή μας, γιατί στον μπλοκ αυτή τη στιγμή επικρατούν μεγάλη ανέμοι και η θερμοκρασία ήταν στους μείον 5, παρακαλώ. Στους μείον 5. Ναι. Και καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου εμείς βρισκόμαστε εκεί για να πούμε στους κύριους που μας κυβερνάνε ότι ο αγροτικός και ο κτηνοτροφικός κόσμος έχει σοβαρά προβλήματα. Το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί, οι τιμές έχουν κατρακυλήσει σε ορισμένα προϊόντα, κυρίως στα φρούτα, όπου εμείς τα πουλάμε πανφθηνά και δεν μπορούμε να καλύψουμε το κόστος παραγωγής. Και γι' αυτό το λόγο ένα από τα αιτήματα είναι η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Αφετέρου από την άλλη, εσείς οι καταναλωτές τα αγοράζετε πανάκριβα. Από 6 έως και 8 και 10 φορές πιο πάνω από όσο πουλούνται από το χωράφι. Δηλαδή αυτή η διαφορά, αυτή η ψαλίδα μεταξύ χωράφι και ράφι, κάποτε επιτέλους πρέπει να την ελέγξουν όλη αυτή την ασπροκέρδεια. Έχουμε σχετικό βίντεο, θα το δείξουμε. Πάμε στο σημείο αυτό, Νίκο Τσαμτσίκα, πριν σου δώσω το λόγο, να δούμε το βίντεο που έχεις επιμεληθεί, το βίντεο 4, από το χωράφι στο ράφι. Πάμε να το δούμε. Την ώρα που οι καταναλωτές προμηθεύονται με το κομμάτι φρούτα και λαχανικά λόγω ακρίβειας, οι μεσάζοντες του χοντρεμπορίου και του λιανεμπορίου θησαυρίζουν ανοίγοντας σημαντικά την ψαλίδα της τιμής των προϊόντων από τον παραγωγό και το χωράφι μέχρι το ράφι και τον καταναλωτή. Έτσι, τα λεμόνια ξεκινούν από το χωράφι με 45 λεπτά και φτάνουν στο ράφι 1,20 ευρώ με διαφορά 155%. Τα πορτοκάλια ξεκινούν με 40 λεπτά από το χωράφι και πουλούνται 1 ευρώ στο ράφι με καπέλο 150%. Οι πατάτες ξεκινούν με 70 λεπτά από το χωράφι και φτάνουν στον Έλληνα καταναλωτή με 1,10 ευρώ με διαφορά 57%. Το υγροπρόβειο γάλα πουλείται 1,70 ευρώ στη στάνη και η φέτα έχει 12 ευρώ το κιλό, μέση τιμή. Το αγελαδινό γάλα πουλείται 50 λεπτά το κιλό στον παραγωγό και το κουτί 1,5 λίτρο στο σούπερ μάρκετ πουλείται προς 2,78 ευρώ με διαφορά 556%. Να το λοιπόν το 5 φορές και το 6 φορές πάνω. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η τραγική κατάσταση. Δεν είναι τώρα, δεν είναι σημερινή αυτή η πληγή. Αυτή η πληγή φορμίζει πια, δηλαδή έχει βρωμήσει αυτή η πληγή. Και δεν ασχολείται κανένας μαζί της. Κανένας. Τα τελευταία 30 χρόνια γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά τώρα, σε περίοδους ακρίβειας, σε περίοδους με συνθήκες τεράστιας οικονομικής κρίσης, σε περίοδους ανεργίας, δεν μπορεί να αφήνει στο ελληνικό νοικοκυριό και τον Έλληνα καταναλωτή τόσο απροστάτευτο. Δηλαδή να πηγαίνει στο ράφι στην Ελλάδα, να πάρει τις πατάτες που έρχονται από τη Θήβα ή από τον Ευρωκόπη, να τις πάρει διπλάσια τιμή, τριπλάσια και πενταπλάσια από τις πουλάνε στο χωράφι. Ή να πάρει φέτα μωρά ο Έλληνας. Ο Έλληνας. Δεν στην Αμερική γιατί την αγοράζουν 10 ευρώ. Και εγώ πρέπει να την πληρώσω 14 δηλαδή. Ποια 14, φέτα. 20 έχει και φτάσει. Έχει φτάσει και 16. Εντάξει, δίνω μέσα τιμές και προσπαθώ να είμαι όσο πιο λογικός γιατί δεν παίρνω την ακριβότερη τιμή για να μην μας κατηγορούν κιόλα ότι τα κάνω πιο δραματικά τα πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δίνουμε μια μέση τιμή λοιπόν. Να παίρνει εσύ να σου παίρνουν το γάλα, κύριε Αντιπρόεδρε, από τη στάνη να σου παίρνουν το γάλα 50 λεπτά και εσύ να θες να πας να πουλήσεις δηλαδή. Τρία λίτρα για να πάρεις ένα λίτρο στο... Πώς θα βγάζετε λοιπόν εσείς πέρα, γιατί ο καταναλωτής βρίσκεται
όπως βλέπουμε, ξέρουμε, ζούμε όλοι σε απόγνωση. Εσείς πώς τα βγάζετε πέρα, κύριε Διαμαντίδη, με όλο αυτό? Και τι παράγετε, κύριε Διαμαντίδη, εσείς, για να έχουμε και μια τάξη μεγέθους στο δικό σας το κύκλο εργασιών? Η δικιά μας η περιοχή εδώ παράγει εξαιρετικά φρούτα κυρίως, ροδάκινα, νεκταρίνια, μήλα, κεράσια. Βέβαια υπάρχει αρκετή... Ναι, έχουμε κάποιο πρόβλημα στον ήχο με τον κύριο Διαμαντίδη, μέχρι να το αποκαταστήσουμε, Γιάννη Σκάλκο. Ναι, το ρώτησα διότι τα κεράσια πέρσι, για παράδειγμα, ήταν σαν να πηγαίνεις σε κοσμητοπωλείο να αγοράσεις χρυσό. Και η διαφορά από τον παραγωγό στο ράφι, στο κατάστημα, ήταν τεράστια. Ήταν μεγάλη και συλλαϊκή αγορά, αλλά υπήρχαν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να υπάρχει πιο ακριβή τιμή. Ωστόσο, με το μεσάζοντα, είχαμε δει τα κεράσια να εκτοξεύονται, να υπερτριπλασιάζεται η τιμή. Για να ακούσουμε τον κύριο Διαμαντίδη, διότι υπάρχει και η παράμετρος που έχει να κάνει με το εμπάργκο στη Ρωσία από το 2015. Επακολούθησαν και όλα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Με τα ροδάκινα έχετε καταστραφεί. Πηγαίναν μέσω Ουκρανίας στη Ρωσία, είχαμε βρει, και τώρα έχει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μάλιστα. Δεν μπορούν να φύγουν. Ελάτε, κύριε Διαμαντίδη, ελάτε. Δώστε μας μία τάξη μεγέθους της παραγωγής σας και μετά στην κατανάλωση, κύριε Διαμαντίδη, από τα δικά σας τα προϊόντα, τα αγαθά. Δυστυχώς, επιτρέψτε μου να πω σε αυτό το σημείο, οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται τα προηγούμενα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις έχουν να κάνουν με το εξής. Εμείς προσπαθούμε σε όλες αυτές τις αγορές να στείλουμε προϊόντα, τρόφιμα, φρούτα εξαιρετικής ποιότητας, αλλά βλέπουμε τη μία φορά έρχεται το εμπάργκο να μας δημιουργήσει προβλήματα στην εξαγωγή. Την άλλη φορά σταματάνε τα προϊόντα και στέλνουν όπλα. Και καταλαβαίνετε ότι όλοι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι την παραγωγή την οποία παράγουμε να μην μπορούμε να τη διαθέσουμε όλοι στην εσωτερική κατανάλωση, γιατί καταλαβαίνετε υπάρχει ένα μεγάλο μέγεθος παραγωγής. Από την άλλη η εξαγωγή η οποία σταματάει δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και έχουμε και τα καιρικά φαινόμενα που σε πολλές περιπτώσεις, όπως ήταν η προηγούμενη χρονιά, δημιουργήσανε πραγματικά σοβαρό πλήγμα στον προγενή τομέα. Ωστόσο, βλέπουμε ότι δεν μας ακούνε επί της ουσίας, γιατί αν μας ακούγαν τα προηγούμενα χρόνια, πολλά από τα αιτήματα, όπως για παράδειγμα η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δεν θα ήταν σήμερα στα αιτήματα, γιατί ο απαρχαιωμένος κανονισμός του ΕΛΓΑ έρχεται και δεν καλύπτει όλα τα ζημιογόνα αίτια τα οποία έρχονται σήμερα από την κλιματική αλλαγή και τα βλέπουμε μπροστά μας. Οι βροχοπτώσεις, για παράδειγμα, του προηγουμένου καλοκαιριού έπληξαν σοβαρά την παραγωγή ροδακινών, νεκταρινιών, κερασιών και αυτό μέσα από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ δεν μπορούσε να καλυφθεί και γι' αυτό το λόγο μείνανε οι καλλιέργειες εκτεθειμένες και οι παραγωγοί δεν πήραν αποζημίωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν το κόστος παραγωγής σήμερα που μιλάμε σε ορισμένες περιπτώσεις έχει ξεπεράσει και το 150% με 200% σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Όταν οι τιμές του παραγωγού έχουν καταγγελίσει κυριολεκτικά... Πόσο κύριε Διαμαντίδη έχει το κόστος παραγωγής? Πείτε το πάλι, γιατί οι αριθμοί είναι τρομακτικοί. Πραγματικά είναι τρομακτικοί οι αριθμοί, γιατί ένα αζωτούχο λίπασμα την περίοδο του 2021 που κόστιζε από 12 έως 15 ευρώ, πέρυσι ξεπέρασε τα 40. Τα φυτοφάρμακα είχαν μια αύξηση πάνω από 60%. Το κόστος ενέργειας... Όταν λέτε πέρυσι, δύο λεπτά κύριε Διαμαντίδη, και πριν, γιατί οι αυξήσεις είχαν αρχίσει και πριν από το Ουκρανικό, πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Από την αρχή του χρόνου. Μετά την εφαρμογή του πολέμου είδαμε πραγματικά να εκτοξεύεται το κόστος, κυρίως στα λιπάσματα. Ακόμα πιο πάνω δηλαδή. Όλο αυτό το οποίο έγινε το προηγούμενο διάστημα με το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο ένα τρακτέρ μέσης υποδύναμης, θα σας πω τώρα, έτσι, 120 ύπους, ναι, που ημεριστίως χρειαζόταν από 300 έως 500 ευρώ πετρέλαιο, ναι, ημεριστίως, προσέξτε τι σας λέω, ναι, όταν αγοράζαμε το πετρέλαιο μέχρι και 2,20, ναι, βέβαια η κυβέρνηση βγαίνει και λέει ότι μας επέστρεψε ένα μέρος από την επιστροφή φόρου καυσίμων. Μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητος ότι προεκλογικά είχε δεσμευτεί ο κύριος Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αργότερα ότι θα δώσει επιστροφή φόρου καυσίμων προς τους αγρότες. Ξέρετε πόσο ήταν αυτό την τελευταία τετραετία?
68 εκατομμύρια ευρώ για πάνω από 500.000 αγρότες στην τετραετία, το τονίζω. Δηλαδή κάτι, όταν την ίδια στιγμή, κάτι υποδιαιρέσεις. Δηλαδή στην ουσία πήραμε σχεδόν ένα λίτρο πετρέλαιο ο καθένας ένα στρέμμα. Αυτή ήταν δηλαδή η ουσιαστική βοήθεια που έδωσε το Υπουργείο. Μα κύριε Διαμαντίδη, όταν την ίδια στιγμή, ναι, ναι, ελάτε. Όταν την ίδια στιγμή σε εφοπλιστές, κλινικάρχες, μεγάλους ξενοδόχους και όλους αυτούς μέσα στην τετραετία η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων εχθές που είχαμε συνάντηση με τον κύριο Γιωργαντά στον Τύρναβο έθεσε ένα νούμερο, ακούστε παρακαλώ το νούμερο, 1.480.000.000 σε μια χούφτα ανθρώπων επί της ουσίας και σε πάνω από 500.000 αγρότες στην τετραετία έδωσε 68 εκατομμύρια και το καπηλεύονται και πενεύονται και λέω για ότι κάντε πάλι την αντιστοίχηση, για πείτε μόνο σας κύριε Διαμαντίδη, γιατί εγώ θα σας πω ένα άλλο νούμερο σε λίγο. Πόσο είναι το 1 δισεκατομμύριο έναντι 68 εκατομμυρίων. Όχι, 1,5 δισεκατομμύριο. 1 δισεκατομμύριο, 480 εκατομμύριο στην τετραετία. Ναι. 1,5 δισεκατομμύριο. Και στους αγρότες, σε πάνω από 500.000 αγρότες, 68 εκατομμύρια. Γιατί με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στον Άριο Πάγο και αποκαλύψαμε κατά τη συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα για το θέμα των πληστηριασμών και των funds, με επίσημα στοιχεία έχει κατατεθεί ότι είναι κάπου 50 και βάλε δισεκατομμύρια αυτά που δεν έχουν πληρώσει οι τράπεζες και τα funds σε φόρους. 54 δις. Για να σας κάνω λίγο τη διάθεση κύριε Διαμαντίδη έτσι πιο ζωηρή, αλλά θέλω όταν να πω το εξής. Όταν όμως ο αγρότης δεν μπορεί να καλύψει το κόστος παραγωγής και δεν πληρώσει το ρεύμα στη γεώτρηση, έρχονται στους δύο μήνες και το κόβουνε. Μην ανησυχείτε κύριε Διαμαντίδη, συγγνώμη δύο λεφτά, μην ανησυχείτε, το λέω λίγο έτσι σκοπτικά. Γιατί ο κύριο Τσίπρας που είναι τώρα αντιπολίτευση, επειδή είπατε τι έλεγε ο κύριο Μητσοτάκης ως αντιπολίτευση, για να δούμε τι γίνεται όταν είναι αντιπολίτευση, γίνονται κυβέρνηση και τούμπαλιν. Ο κύριος Τσίπρας που ως πρωθυπουργός προχώρησε στο χρηματιστήριο της ενέργειας, σε όλα αυτά που λέμε, τις πολιτικές της απολιγνητοποίησης, συνεχίζοντας όλο το μνημονιακό σερί της δεκαετίας Νέα Δημοκρατία Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, τώρα έρχεται ο κύριος... Ναι, ναι, τώρα 100%. Λοιπόν, σωστά, έρχεται ο κύριος Τσίπρας και λέει τώρα που είναι αντιπολίτευση δημόσια ΔΕΗ. Για να το δούμε. Η κρατικοποίηση της ΔΕΗ ώστε να γίνει ξανά δημόσια και να ηγείται της προσπάθειας να πέσουν οι τιμές στο ρεύμα. Η προστασία από τις αποκοπές ρεύματος των ευάλωτων νοικοκυριών. Η επιβολή πλαφών στην τιμή χονδρικής και λιανικής στην ηλεκτρική ενέργεια. Η διατίμηση στη λιανική του φυσικού αερίου και των πετρελοειδών. Γιάννη. 17% της ΔΕΗ, του μεριδίου δηλαδή, που κατήχε το κράτος μέσω τα ΕΔΕΠ, τα ΕΙΠΕΔ, δόθηκε εντολή και όπως ήταν έτσι σε συνομιλίες με την Τρόικα να αποκρατικοποιηθεί όπερ και γένετο. Κύριε Διαμαντίδη, δώστε μας μία τάξη μεγέθους σας παρακαλώ. Από τα, εσείς παράγετε κεράσια? Ροδάκινα. 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 Κυρίως νεκταρίνια. Κεράσια. Πόσο τα πουλάτε από το χωράφι σας? Πέρυσι τα κεράσια πουλήθηκαν από 80 λεπτά έως ένα δέκα. Και τα είδαμε να πολλούνται 6 και 7 φορές πάνω. Ακριβώς. Ναι. Τα νεκταρίνια πουλήθηκαν γύρω στα 40 λεπτά. Mm. Λόγω των καιρικών φαινομένων, ναι, τα οποία έπληξαν την παραγωγή. Είναι το γνωστό σενάριο ότι ο λύκος στην Αντάρα χαιρέται. Βρήκαν την ευκαιρία οι εμπόροι με το γεγονός της υποβαθμισμένης ποιότητας. Μάλιστα. Να μην πληρώσουν και όλα τα κιλά στο σύνολό τους, αλλά και οι τιμές να είναι πολύ πολύ πιο χαμηλές. Την ίδια στιγμή όμως βλέπαμε στις αγορές, στα σούπερ μάρκετ των μεγαλοπόλεων, η τιμή να είναι αρκετά πολύ πιο υψηλή. Έτσι, 7-8. Τι θα κάνετε κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Διαμαντίδη, από εδώ και πέρα ο κλάδος σας, εσείς, στην περιοχή σας? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια από τον κλάδο τον εγκαταλείπουν και δυστυχώς και νέοι άνθρωποι ακόμα. Ζούμε σε μια περιοχή όπου στον κόμβο του Φιλότα, όπου έχει στηθεί τον μπλόκο που δημιούργησε ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος μας και συμμετέχουν και άλλοι φορείς, και πραγματικά η συμμετοχή του κόσμου είναι θεαματική όχι μόνο από αγρότες, αλλά και από άλλους επαγγελματίες, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους. Η περιοχή του Φιλότα ήταν η πρώτη
που έκλεισε τον ατμοελεκτρικό σταθμό Αμιντέου Φιλότα. Όλο αυτό το οποίο έγινε το προηγούμενο διάστημα, όπου σε ένα βράδυ μέσα πήρανε μία απόφαση να κλείσουν τα λιγνητικά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, αυτό φάνηκε αμέσως με τη μείωση του πληθυσμού. Βλέπουμε νέους να εγκαταλείπουν τη Δυτική Μακεδονία. Η Δυτική Μακεδονία ήταν η μόνη περιφέρεια στην Ελλάδα που είχε διψήφιο αριθμό μείωσης πληθυσμού. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει ερημοποίηση στην περιοχή. Και είμαστε εμείς εδώ στο πρωτογενή τομέα και τους λέμε, τουλάχιστον αν δεν μπορείτε να βοηθήσετε, μη δημιουργείτε επιπλέον προβλήματα. Γιατί το να δημιουργούν προβλήματα στον πρωτογενή το χώρο είναι πολύ εύκολο. Μάλιστα. Δύσκολο είναι όμως να τα αντιμετωπίσουμε και δυστυχώς δεν μας ακούν. Πώς είναι δυνατόν μια κυβέρνηση να ασκεί σοβαρή αγροτική πολιτική όταν σε 3 χρόνια έχει αλλάξει 3 υπουργούς γεωργίας? Δεν είναι μόνο αυτό. Μόνο αυτό, Αντρέα μου, είναι και το γεγονός ότι εδώ ευνοούνται εισαγωγές από ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες κάνουν κουμάντο στην ουσία στην αγροτική πολιτική που ασκείται στην κοινή αγροτική πολιτική, στην ΚΑΠ. Δηλαδή, τι κάνουν? Αυτοί οι άνθρωποι μας πασάρουν τα δικά τους προϊόντα σε βάρος της ελληνικής παραγωγής. Σου λέει, Έλληνα αγρότη, εσύ θα πεθάνεις, εσύ δεν θα μπορείς να επιβιώσεις, αλλά μάλιστα, θα σου κύριε Διαμαντίδη, σαν καταναλωτές. Σας ευχαριστώ, κύριε Διαμαντίδη. Θέλω να τονίσω το εξής, επιτρέψτε μου λίγο σας. Μία φράση, όχι κύριε Διαμαντίδη, παρακαλώ βοηθήστε με μία φράση. Τα εισαγόμενα προϊόντα είναι και αμφιβόλου ποιότητος. Δηλαδή, εμείς, επειδή έχουμε οργανωθεί, έχουμε συνεταιριστεί, εφαρμόζουμε κανόνες ευρωπαϊκού. Γνωστό, κατανοητό, κύριε Διαμαντίδη, σας ευχαριστώ. Δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος, θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε, γιατί είναι τεράστια θέματα που καίνε όλη την ελληνική κοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Διαμαντίδη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς παραμένουμε στους δρόμους. Αυτή τη στιγμή με ενημερώνουν ότι στον μπλόκο υπάρχει μείον 7 με πάνω από 5 μποφόρ. Καταλαβαίνετε τις συνθήκες που επικρατούν. Μάλιστα. Και εμείς με αυτές τις συνθήκες είμαστε στον δρόμο. Αυτές, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Τασούλα, είναι οι θερμοκρασίες, οι πραγματικές, οι πολικές, μείον 7. Όχι στη Βουλή και στο Μέγαρο Μαξίμου που τα καλοριφέρ και είναι στο φουλ και από την άλλη μεριά έχετε και το δράσος. Δράσος πραγματικά να λέτε ότι σήμερα η Βουλή δεν θα δουλέψει διότι έπεσε, όχι χιόνι, λίγη βροχή. Λοιπόν, κύριε Διαμαντίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ, καλή δύναμη. Ευχόμαστε μείον 7, μείον 7. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, κυρίες και κύριοι, είναι στους δρόμους με μείον 7 βαθμούς. Την ώρα που η Βουλή, τα μέλη της Βουλής, δεν δουλεύουν σήμερα και θα πληρωθούν. Παρακαλώ, πάμε να καλησπερίσουμε.